process, and then we go. End of road. Always a pleasure to be in Athens. It is. And for us to receive you here. I understand I'm the first foreign minister to visit you, is that correct? Yes, I was going to, that's my opening remark, you're the first. And yes, I was just around 12 years. Under the light from the state, the ambassador has put me up. How do you know? This is our Secretary General, Mr. Nemiri. Your Excellency, it is a great pleasure to have you here in the Ministry of Foreign Affairs. And if I may thank you for being here. Πρέπει να σας πω ότι η συνάντησή μας ήταν ιδιαίτερως επικοδομητική. Άλλωστε, πάντα η Αίγυπτος και η Ελλάδα συνδέονται με παραδοσιακούς και μακροχρόνιους δεσμούς φιλίας. Με τον κύριο Σούκρη είχαμε μια πολύ χρήσιμη ανταλλαγή απόψεων, επιζητήματα και διμερούς και τριμερούς, δηλαδή με την Κύπρο περιφερειακού, αλλά και διεθνούς ενδιαφέροντος. Αποδίδουμε και οι δύο ιδιαίτερη σημασία στην ενίσχυση της ήδη πολύ καλής συνεργασίας μας, που αποτελεί άλλωστε και βάση για το μέλλον. Και οι δύο πλευρές δίνουμε έμφαση στην καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των ενεργειακών πόρων. Επιδιώκουμε την δημιουργία των καλύτερων προϋποθέσεων γι' αυτό. Στο περιφερειακό επίπεδο συζητήσαμε φυσικά και για την κατάφορη παραβίαση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας που συντελείται από την Τουρκία. Οι παράνομες ενέργειες της Τουρκίας που αψηφούν το διεθνές δίκαιο θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια της περιοχής. Είναι κατά τούτο απολύτως καταδικαστές. Εξέφρασα στον φίλο Υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου την ικανοποίηση της νέας ελληνικής κυβέρνησης για την υπεύθυνη και σαφή στάση που έχει τηρήσει η χώρα του σε αυτό το ζήτημα. Ζούμε σε μια πολύ ασταθή περιοχή και η συστηματική παραβίαση του διεθνούς δικαίου, του δικαίου της θάλασσας και των αρχών καλής γειτονίας από την Τουρκία επιτείνει τις προκλήσεις στην περιοχή μας. Περαιτέρω, θέλω να τονίσω το σημαντικό διαμεσολαβητικό ρόλο που παίζει η Αίγυπτος για την προώθηση της ειρηνευτικής διαδικασίας, της ενδοπαλαινιστινιακής συμφιλίωσης, της σταθεροποίησης της κατάστασης στη Λιβύη και της καταπολέμησης της διεθνούς τρομοκρατίας. Είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι σήμερα στην Ελλάδα. Είμαι φιλοξενούμενος του Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας μετά την εντολή του Προέδρου της Αιγύπτου Αλ-Σίσι και την επιθυμία της Αιγύπτου για την ενίσχυση των θημερών, των ήδη πολύ δυνατών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών και των δύο λαών. Αυτές οι σχέσεις που έχουν χρονολογούνται χιλιάδες χρόνια και έχουν πλουτίσει της ανθρωπότητας με μεγάλη κληρονομιά, και σας βεβαιώνω, κύριε Υπουργέ, ότι ενδιαφερόμαστε για την ανάπτυξη αυτών των σχέσεων σε όλους τους τομείς, πολιτικούς, οικονομικούς, για την εξυπηρέτηση των συμφέροντων των δύο χωρών.